Καλησπέρα σας και σε αυτή την σημερινή παρουσίαση που έχουμε σήμερα. Ο ήχος βλέπω ότι είναι εντάξει, οπότε θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας όπως την κάνουμε κάθε Τρίτη. Θα αρχίσουμε πρώτα με την παρουσίαση της εταιρείας και μετά θα προχωρήσουμε στα νέα της εβδομάδας. Λοιπόν... Αρχίζουμε πάντα με αυτή την εικόνα, η οποία μας δείχνει έναν πίνακα τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια. Και σε αυτό το πίνακα ήθελε να απεικονίσει, μάλλον απεικόνισε, το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα από την εποχή στην οποία ζούσε. Προέλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφριές γραμμές. Και επίσης, ο καλλιτέχνης μας προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη Γη. Έκανε όμως λάθος με την διαφορά 100 χρόνων, καθώς αυτή η πραγματικότητα την οποία σχεδίαζε να ήταν 200 χρόνια την εποχή του, είναι η δικιά μας εποχή, 100 χρόνια νωρίτερα. Και είναι αυτοί οι δρόμοι που βλέπουμε εδώ πέρα και οι λιμενικές περιοχές. Όμως, αυτές οι σύγχρονες μεταφορές έχουν και κάποια μειονεκτήματα, προβλήματα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα πιο σημαντικά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών, η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο τρίτο πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος. Και πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που έχουμε στην λίστα μας, διότι ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους εισβάλλει στην φύση και η φύση καθώς έχει τη δικιά της ροή ύπαρξης προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως είναι επίμονος και είναι τόσο επίμονος που ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Και θεωρώ, όπως είπα πριν, ότι είναι το πιο επικίνδυνο ουσιαστικά από τα άλλα, διότι τα άλλα προβλήματα, αν λάβουμε εμείς σαν άνθρωποι κάποια μέτρα, μπορούν να μειωθούν, ας πούμε, τα ατυχήματα που είδαμε και το άλλο πρόβλημα, ενώ η μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν συνεχιστεί με τον τρόπο που είναι σήμερα, τότε σε μερικά χρόνια δεν θα μπορέσουμε καν να επιστρέψουμε στην κατάσταση που ήταν η Γη πριν, για παράδειγμα, 40 χρόνια. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Αυτό είναι κάτι που όλοι μας γνωρίζουμε. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαρίων, τα οποία και μολύνουν το περιβάλλον, αλλά και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνειες, όπως ξέρουμε, με το φαινόμενο της όξινης βροχής. Το επόμενο και πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση της ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μία μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι σταθμοί λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, που κατά τη διάρκεια της καύσης τους απελευθερώνονται αέρια και που μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι να κατασκευάσουμε οχήματα τα οποία λειτουργούν με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο στόχος που έχουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, στο οποίο δεν θα υπήρχαν και προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάγκους, ποτάμια, λίμνες και άλλα φυσικά εμπόδια. Όμως, οι άνθρωποι κατέληξαν μόνο στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου, τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Όμως, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση των υλικών και φυσικά πολλά περισσότερα έξοδα από ότι για τις απλές ράγες που έχουμε στο πρώτο επίπεδο.
Οι προσπάθειες για την κατασκευή ενός τέτοιου ανάποδου δρόμου έγιναν τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε κάτι ανάλογο στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχό στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος. Το οποίο όμως είναι και η μόνη διαφορά με το απλό καθημερινό τραμ που χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα έχουμε τρεις εικόνες. Βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το τελεφερίκ και δεξιά έχουμε δύο εικόνες με τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα οχήματα δεν έχουν τη δικιά τους μηχανή, σέρνονται από ένα σκηνή και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και τώρα εδώ έχουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway του Ανατόλη Γιουνίτσκι που μας λέει ότι δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Και αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας, τον οποίο είδαμε νωρίτερα στη εισαγωγή μας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεντωμένες χορδές ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, όπως ξέρετε. Και εδώ πέρα έχουμε κάποιες εικόνες οι οποίες τα επαληθεύουν. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ πέρα βλέπουμε μία διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου βλέπουμε τις χορδές. Από κάτω έχουμε το υλικό πλήρωσης που γεμίζει το υπόλοιπο κενό του εσωτερικού της γραμμής. Γύρω-γύρω έχουμε το σώμα ή τη διατομή της σιδηροτροχιάς που περιβάλλει το εσωτερικό και από πάνω έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς, όπου εξασφαλίζουν και την ομαλή ολίσθηση των οχημάτων. Λόγω της ανθεκτικότητας των στερηγμάτων και το εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, καταντλησίσεις, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες πολλές φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και μη φυσικές καταστροφές, όπως και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσουν να γίνουν οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες για τους επιβάτες και πιο άνετες και ασφαλείς για τον περιβάλλον. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής από αυτές που μας έχει παρουσιάσει η εταιρεία. Είναι η μη άκαμπτη, η άκαμπτη και η εύκαμπτη. Σε αυτή την εικόνα βλέπουμε την εύκαμπτη γραμμή και την μη άκαμπτη. Και εδώ βλέπουμε την άκαμπτη. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει πάνω σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να σας έχει γεννηθεί μέχρι στιγμής είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Σαν μια καινούρια τεχνολογία έχει πιο αποδοτικούς κινητήρες. Πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης του καυσίμου είναι η ίδια αντίσταση του αέρα. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει προβλήματα όμως με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφορών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Είναι τρεις φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται αποφιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, δηλαδή την αιωλική, την ηλιακή και την γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος βελτιώνει επίσης και την αεροδυναμική του απόδοση κατά τουλάχιστον δύο φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας. Επίσης, ο αεροδυναμικός συντελεστής οπισθέλκουσας μονάδας υψηλής ταχύτητας Skyway είναι μόνο 0,075, το οποίο και ποσοστό είναι έως και 5 φορές λιγότερο από τα ταχύτερα αυτοκίνητα παραγωγής. Η χαμηλότερη αντίσταση το αέρα μειώνει επίσης και την κατανάλωση καυσίμου κατά 10 φορές και επιτρέπει την ασφαλή επιτάχυνση που φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα.
Για παράδειγμα, ένα μόνο λεωφορείο υψηλής ταχύτητας θα εξοικονομούσε περίπου 22.000 τόνους καυσίμου για 25 χρόνια λειτουργίας, με κόστος περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα κάψει 70 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξυγόνου και δεν θα δημιουργήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια τόνους ρήπων. Και κάτι άλλο, μια υπερψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος από οροσειρές έως ερήμους και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και εκατομμύρια εκτάσεις έφορης γης κάτω από τα στηρίγματα θα παραμείνουν ανέγγιχτες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χρονών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Και εδώ πέρα ας δούμε λίγο τα υπολογισμένα δύο τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Έχουμε δύο διαφορετικά οχήματα και βλέπουμε στην αριστερή εικόνα το όχημα το οποίο προβλέπεται για αστική χρήση, για μικρές αποστάσεις ουσιαστικά, το οποίο παίρνει έως και 14 άτομα το βαγονάκι και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και το δεύτερο όχημα το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις παίρνει περίπου τα μισά άτομα, αλλά επιταχύνει έως και 500 χιλιόμετρα την ώρα φυσικά. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο ουσιαστικά μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, με αρκετά μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, τα οποία είναι κυρίως μεταφορές που είναι πάνω στο σιδηρόδρομο, εκτός από το τελεφερίκι και το Skyway. Το Skyway όμως παρατηρούμε ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό και είναι το μέσο μεταφοράς, το οποίο σε αυτό το διάγραμμα συμβολίζεται με πράσινο χρώμα. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ουσιαστικά βοηθάει στο να υπάρχουν λιγότερα έως και καθόλου οχήματα, ατυχήματα, είναι ότι στα οχήματα της Skyway οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, γεγονός που αποτρέπει τυχόν σύγκρουση με ζώα ή και με ανθρώπους, αλλά φυσικά και με μέσα μεταφοράς. Και αυτό μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Επίσης, η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει ανέγγιχτη. Δηλαδή, τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, όπως το είπαμε και λίγο νωρίτερα αυτό. Για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να πάρθουν τέτοια μέτρα. Ας δούμε εδώ λίγο τη συγκρίση της Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα στο επόμενο, εδώ δηλαδή, βλέπουμε και κάποια εικονίδια, όπου πάνω σε αυτά θα βασιστούν και τα διαγράμματα τα οποία θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, και τώρα θα δούμε λιγάκι. Εδώ παρατηρούμε στο πρώτο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλόγιες δαπάνες, πως το όχημα το οποίο λειτουργεί μαγνητική αόρηση έχει κατοχυρώσει την πρώτη θέση με το μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Παρατηρούμε επίσης ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μικρότερο ποσοστό και είναι, όπως είπα και πριν, αυτά με το πράσινο.
Εδώ στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες και έχουμε τα ίδια μέσα μεταφοράς όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα, παρατηρούμε όμως ότι έχουν ανέβει τα ποσοστά λίγο πολύ σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά με το πρώτο και το τελευταίο είναι αρκετά μεγάλη. Εδώ πέρα, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, έχουμε άλλα μέσα μεταφοράς και βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ πέρα το έχουν λάβει οι οδικές μεταφορές, που, εάν θυμάστε, είδαμε νωρίτερα τις οδικές μεταφορές σε ένα άλλο διάγραμμα, το οποίο ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα. Και αυτό το στοιχείο μας βοηθάει ουσιαστικά να συμπεράνουμε ότι οι οδικές μεταφορές, τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά στη ζωή μας, επειδή όλοι μας, τουλάχιστον οι περισσότεροι, έχουμε αυτοκίνητο ή μετακινούμαστε με λεωφορεία και με άλλα οχήματα τα οποία είναι πάνω σε 4 ρόδες, αυτά δεν είναι μόνο επικίνδυνα για τον άνθρωπο, επειδή καθημερινά ακούμε για διάφορα ατυχήματα στον δρόμο, αλλά ταυτόχρονα είναι και τα πιο επικίνδυνα για το περιβάλλον. Εδώ πέρα, στο επόμενο διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας, βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το τελεφερίκ και καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια από τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς που έχουμε σε αυτό το διάγραμμα. Μετά από αυτό ακολουθούν το όχημα μαγνητικής αόρισης, το αεροπλάνο, οι οδικές μεταφορές, τα οδικά όχημα δηλαδή, ο σιδηρόδρομος και τέλος και πάλι για μία ακόμα φορά, τα οχήματα της Skyway έχουν ή συνεχίζουν να διατηρούν το μικρότερο ποσοστό. Στη μεταφορική ικανότητα εδώ πέρα δηλαδή, βλέπουμε όμως ότι τα οχήματα της Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό. Μετά ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Όμως αυτό το διάγραμμα, άμα παρατηρείτε, είναι θετικό το γεγονός ότι τα Skyway έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό από τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, καθώς είναι για μεταφορική ικανότητα, που είναι θετικό και κάτι που χρειαζόμαστε. Και τώρα, σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα, βλέπουμε πως τα οχήματα της Skyway είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο, και αν μετρήσουμε και λάβουμε υπόψη το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το Skyway κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Και τώρα, ας φύγουμε λίγο από τα διαγράμματα και θα σας δω να σας δείξω λίγο και τις εκδοχές μεταφοράς μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicorn, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό όχημα, έχει συνολική μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, ενώ η μέγιστη ταχύτητά του φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και αυτό το όχημα, όπως θα έχετε καταλάβει, δεν προορίζεται για επιβατική χρήση, αλλά για μεταφορά αγαθών από πόλη σε πόλη, το οποίο μας παρέχει αρκετά πλεονεκτήματα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην σελίδα. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν περάσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους. Η τεχνολογία μεταφορά χορδής έχει λάβει πάνω από 83 διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε 18 χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέχρι και την Κίνα. Αναμφισβήτητα, ένα άτομο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ένα τόσο τιτάνιο έργο σε χρόνο ρεκόρ, και για αυτό το σκοπό ιδρύθηκε στο Μίνσκ στη Δημοκρατία της Ελευκορωσίας η εταιρεία Unitsky String Technologies, όπου εκεί πέρα εργάζονται πάρα πολύ ειδικοί υψηλής εκδίκησης.
Στην δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πυροστικά, υψηλής ταχύτητας, καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Εκατεχναπάρκο, που είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Εκεί πέρα κάθε χρόνο διοργανώνεται το ECAFEST, όπου χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται εκεί για να δουν με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας και να ενημερωθούν σχετικά με τα μελλοντικά της πλάνα και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία εκτίθονται εκεί πέρα. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας SkyWay στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στα Εμμυράτα της Σάρτζα. Το κέντρο καινοτομίας SkyWay στην Σάρτζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμπλεγμα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του μιλωτεριών SkyWay κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Η μεταφορά SkyWay στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορτές flyover μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να περιμένουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Και εδώ πέρα στο επόμενο slide βλέπουμε διάφορα λογότυπα από εταιρείες που όλοι σας σίγουρα γνωρίζετε. Το κοινό που έχουν όλες αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν, όπως και η εταιρεία μας, η οποία ξεκίνησε και αυτή σαν μια ιδέα ενός ανθρώπου, μετά σιγά σιγά εξελίχθηκε, έγινε έργο και βλέπουμε αυτό που είναι σήμερα με πολλά επιτεύγματα και σίγουρα με ένα λαμπρό μέλλον. Και γι' αυτό θα δείτε κι εσείς ότι θα φτάσει και η εταιρεία μας μια μέρα αυτά τα μεγάλα ονόματα. Και γι' αυτό το λόγο μη χάνετε το χρόνο σας, επενδύστε. Οι μετοχές αφού βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα ανεβαίνει συνεχώς, καθώς θα ανεβαίνει η αξία της εταιρείας. Η IPO, για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι, είναι η πρώτη δημόσια πώληση μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας σε απεριόριστο αριθμό προσώπων. Με άλλα λόγια, αυτό είναι όταν η εταιρεία βγαίνει στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές η εταιρεία εισέρχεται στο χρηματιστήριο για να προσελκύσει επενδύσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει την επιχείρησή της. Και ας κάνουμε εδώ πέρα τώρα μία σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέρια μεταφορά SkyWay είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και φιλική προς το περιβάλλον, διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και τις δικές του ανάγκες, αλλά παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε στη δεύτερη παρουσίαση, η οποία μάλλον είναι σχετικά με τα νέα της εβδομάδας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το chat, όπου μπορείτε να γράφετε τις εντυπώσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Και τώρα θα προχωρήσουμε στη δεύτερη παρουσίαση. Το πρώτο μας νέο για σήμερα είναι ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στις 18/5 και έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πριγκίπισσα των Φιλιππίνων Ann Sheck επισκέφτηκε το κέντρο δοκιμών μεταφοράς Strange Technologies στην Σάρτζα, όπου συνοδευόταν από διάφορα σημαντικά πρόσωπα για τα οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο άρθρο που υπάρχει στην ιστοσελίδα. Και τώρα θα σας αναφέρω τα κυριότερα σημεία αυτής της εκδήλωσης. Στην περιήγησή του στο κέντρο, οι καλεσμένοι εντυπωσιάστηκαν ιδιαίτερα από το τροπικό Unicar,
και μετά επισκέφτηκαν επίσης και το σταθμό αποστολής, όπου εκτίθεται το λογισμικό και το υλικό που είναι ειδικά σχεδιασμένο για τον έλεγχο μεταφοράς χορδών. Επιπλέον, την προσοχή των καλεσμένων την τράβηξε ιδιαίτερα το μοντέλο μεταφοράς ταχύτητας του Stream Transport, το οποίο είναι σχεδιασμένο για μεγάλες αποστάσεις και διεθνείς διαδρομές, με ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό το μοντέλο, να υπενθυμίσω, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Natrans στο Βερολίνο. Ένα άλλο σημαντικό μέρος της εκδήλωσης ήταν μια παρουσίαση μεταφοράς εγχώρδων, όπου οι σύνεδροι γνώρισαν περισσότερα για τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας και πώς μπορεί να εφαρμοστεί στις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του κέντρου δήλωσαν έτοιμοι να υλοποιήσουν εμπορικά έργα στις χώρες αυτές. Και τώρα προχωράμε στο δεύτερο νέο μας σήμερα, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 25. Τώρα η κατασκευή δύο τροχιών μήκους 2,4 χιλιόμετρων συνεχίζονται στο Κέντρο Δοκιμών Τεχνολογίας Strings στη Σάρτζα. Και θα σας πω τώρα λίγο πώς προχωρούν και αυτές οι εργασίες. Πρώτα απ' όλα, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 46 ενδιάμεσων στηρίξεων με άνοιγμα 48 μέτρων. Σε ένα από τα στηρίγματα αγκύρωσης, η κύρια κατασκευή έχει ολοκληρωθεί, και καθώς και οι εργασίες φινιρίσματος, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πέναντι στήριγμα αγκύρωση έχει ολοκληρωθεί και η έκκληση της θεμελίωσης και το κάτω επίπεδο των τείχων. Συνεχίζονται οι εργασίες σχηροδέματος και μηχανικής και γίνονται εργασίες για την σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος που έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2022. Εδώ έχουμε μία εικόνα όπου μας δείχνει την σκυροδέτηση των τείχων στηρίγματος αγκύρωσης τροχιάς νούμερο 2. Και τώρα θα σας πω λίγο και για την διαδρομή νούμερο 4, η οποία είναι σχετικά με η οποία είναι με υπερυψωμένη διάβαση μυάκαπων σιδηροτροχιών. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση 8 ενδιάμεσων στηρίξεων με άνοιγμα 144 και 288 μέτρων. Έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές κατασκευαστικές εργασίες και στα δύο στηρίγματα εγκύρωσης. Γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες για την ανέργηση της δομής της σιδηροδρομικής γραμμής και ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των μονάδων αγκύρωσης και στα δύο στηρίγματα αγκύρωσης. Επίσης, γίνονται εργασίες για τη σύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος και σε αυτό το έργο. Επίσης, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη και η συναρμολόγηση ενός νέου μοντέλου αναζητημένου αστικού επιβατικού του U-POD, χωρητικότητας 25 ατόμων, στην πίστα νούμερο 4. Τώρα πάμε στο επόμενο νέο, το οποίο αναρτήθηκε στις 23/5. Η Εταιρεία Ανάπτυξης Γραμμών Μεταφορών συμμετείχε στην έκθεση The Roads and Traffic Expo Middle East, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 έως και 18 Μαΐου στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Αμπου Ντάμπι. Οι επισκέπτες της έκθεσης παρακολούθησαν την παρουσίαση της μεταφοράς χορδών, όπως βλέπουμε σε αυτή την εικόνα. Το περαιτέρω έργο το επισκέφτηκαν αρκετοί καλεσμένοι με επιρροή, μεταξύ αυτών ανώτεροι αξιωματούχοι από την RTA Dubai, όπου είναι η αρχή κυκλοφορίας του Dubai, οι οποίοι ήδη γνωρίζουν τα καλά ωφέλη της τεχνολογίας. Να υπενθυμίζω και σε αυτό το σημείο ότι το έργο συμμετέχει και στον διαγωνισμό του RTA. Εκπρόσωποι Υπουργείων Μεταφορών και Οργανισμών από τη Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Αίγυπτο εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για τις μεταφορές τις μεταφορές χορδών. Ο Έρολ Ταν, διευθυντής του έργου γραμμικής πόλης Νέων, ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την τεχνολογία. Εδώ έχουμε μία εικόνα που
μας δείχνει τη συζήτηση για την τεχνολογία μεταφοράς χορδών με το εκπρόσωπο του Μπαχρέιν. Και εδώ ο διευθυντής του Project Neom ερωτά στο περίπτερο μεταφοράς χορδών. Η συμμετοχή στο The Roads and Traffic Expo Middle East θα αυξήσει τις δυνατότητες marketing του έργου και θα διευρύνει τις ευκαιρίες για την εμπορική υλοποίηση των μεταφορών με χορδές. Και αυτά είναι τα νέα που είχα να πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Να υπενθυμίσω ότι όλα αυτά τα νέα τα δημοσιεύουμε στα social media που έχουμε για την εταιρεία, όπου αν πατήσετε το σύνδεσμο θα σας ανοίξει στο Google και μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο με όλες τις λεπτομέρειες. Τώρα θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Ερωτήσεις δεν υπάρχουν από ό,τι βλέπω. Και ναι, θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τρίτη. Σας καληνυχτίζω για σήμερα και σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο και μια καλή υπόλοιπη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.